τέκνων. Αφέοντες οι αμαρτίες σου. Έγειρε Άρων τον κραβατό σου και είπαγε εις τον οίκο σου. Αδερφοί μου, με την χάρη του Θεού μας, μας αξίωσεν και φτάσαμεν εις την Δευτέρα Κυριακή των νηστιών. Και από το Ιερό Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε σήμερα, ευρίσκουμε δύο σημαντικά γεγονότα. Το πρώτο, ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός φανερώνει την θεότητά Του, διότι έως τώρα εκείνον το οποίο υπήρχε ήταν να κάνει τα θαύματα και να δοξάζει ο κόσμος τον Θεό δια την εξουσία την οποία έδωκε εις τους ανθρώπους. Έβλεπαν δηλαδή τον Χριστόν ως άνθρωπον και όχι ως Θεόν. Σήμερα όμως αποκαλύπτει ο Θεός έναν φοβερό πράγμα, ότι μπροστά τους δεν υπήρχε άνθρωπος, αλλά άνθρωπος Θεός. Και τούτο το φανερώνει με τα λόγια τα οποία είπε. «Τέκνον, αφέοντες οι αμαρτίες σου». Μέσα σε εκείνον τον κόσμο, όπως και κάθε φορά που ακούεται ο Λόγος του Θεού, μέσα εις τους ακροατάς υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι περιμένουν και λέγουν και ζυγίζουν και κρίνουν. Δεν λέγουν να ακούσω τι λέγει εκείνος που ομιλεί το Λόγο του Θεού. Κρίνουν όπως ακριβώς έκριναν και σήμερον τον Κύριόν μας. Και μέσα από εκείνο το πλήθος και σήμερα ακούεται η κρίση των ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να σωθούν. Αυτός τα λέγει καλά. Αυτός δεν τα λέει καλά. Αυτός είπε τούτο. Ο άλλος είπε το άλλο. Εδώ γίνονται κριτέ πολλοί όταν ακούεται ο Λόγος του Θεού. Δεν ακούν πάντες δια να σωθούν, αλλά δια να κρίνουν. Και μέσα σε εκείνον τον κόσμο που ευρίσκεται και ήταν στην Καπερναούμ ο Κύριος μέσα σε ένα σπίτι και συνήχθησα λέγει τόσοι πολλοί που δεν χωρούσε κανείς έως την θύρα λέγει να εισέλθει ή να εξέλθει. Εκείνος ο κόσμος έτρεχε για να ακούσει λόγον Θεού. Έτρεχε για να ακούσουν εκείνα τα λόγια τα οποία δεν ακούστησαν άλλοτε. Έτρεχαν όπως η διψασμένη έλαφος στα σπηγάς των υδάτων και έτρεχαν για να ακούσουν τον Χριστόν που ομιλούσε. Και μέσα σε εκείνον όλο τον κόσμο παρουσιάζεται κάτι το οποίο είναι πολύ συγκινητικό. Τέσσερις άνθρωποι φέρουν έναν παράλυτον για να τον φέρουν μπροστά στον Ιησού να τον θεραπεύσει. Πλην όμως δεν μπορούν να τον περάσουν διότι ήταν τόσος πολύς ο κόσμος που δεν είναι δύνατο λέγει να περπατήσει κανείς και να εισέλθει στον Κύριο. Και τότε εφεύραν μία άλλη πράξη. Ανέβησαν στην οικία και άνοιξαν, λέγει, την σκεπή της οικίας και έβαλαν τον παραλυτικό μπροστά στους πόδας του Κυρίου. Ο δε Κύριος μας λέγει τούτα τα λόγια. «Ειδών δε αυτόν την πίστην», λέγει το παραλυτικό, «αφέοντες οι αμαρτίες σου». Ειδών αυτόν την πίστην. Τέσσερις είναι αυτοί οι οποίοι φέρουν τον παράλυτον. Δηλαδή τέσσερις αρετές. Πίστης, ελπίδα, αγάπη και η συγκίνησης.
ο ζυγός ο οποίος ζυγίζει τα άλλα τα οποία ακριβώς υπάρχουν. Η συντριβή είναι εκείνη η οποία ακριβώς φέρει και την συγχώρηση της αμαρτίας. Αγάπη, πρώτον να αγαπάμε το Θεό και να τηρούμε τα συντολάς Του. Δεύτερον, η πίστη ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος συγχωρεί τα αμαρτίας μας. Τρίτον, είναι εκείνον το οποίο ονομάζεται αγάπη, να αγαπούμε τον Θεό και τον πλησίον μας όπως τον εαυτόν μας. Και το τέταρτον είναι η συντριβή, να καταλάβεις ότι αμάρτησες. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Να γνωρίζεις ότι τούτο που έκανες είναι αμαρτία. Εάν δεν το καταλάβεις αυτό, δεν συγχωρείσαι. Δεν έχεις την απαιτουμένη πίστη, δεν έχεις την απαιτουμένη αγάπη, δεν έχεις την πρέπουσα συντριβή της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι άπειρη, διότι άπειρος είναι ο Θεός. Και σε εκείνον τον οποίο αμαρτάνεις, εκείνος είναι ο άπειρος Θεός, ο οποίος λυπάται, διότι το παιδί του πράττει την αμαρτία ενώπιον του. Αμαρτάνεις και δεν φοβάσαι τον Θεό. Αμαρτάνεις και δεν γνωρίζεις ότι εκείνος ο οποίος σε βλέπει είναι εκείνος που γνωρίζει τα πάντα. Αμαρτάνεις και δεν φοβείσαι, δεν τρέμεις την κόλαση, δεν τρέμεις την αιώνια απώλεια από τον Θεό. Αδερφοί μου, η συντριβή, να γνωρίζεις ότι την ώρα που αμαρτάνεις καλύτερα να άνοιγε η γη να καταπκεί το πλάσμα παρά να αμαρτάνει ενώπιον του Θεού, διότι εκείνη τη στιγμή αποχωρίζεσαι από τον Θεό. Πράττεις την αμαρτία, αλλά δεν γνωρίζεις τι μεγάλο κακό είναι. Είναι τόσο μεγάλη η αμαρτία όσο μεγάλος είναι ο Θεός. Είναι άπειρη η αμαρτία, διότι είναι άπειρον το έλεος του Θεού. Άπειρη η αμαρτία. Αδερφοί μου, ο Ιωσήφ επουλήθη από τους αδελφούς του και έφτασε στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο τον ηγόρασε ο Πετεφρής, ο οποίος ήταν ο εκλεκτός του Θεού, ο αρχιμάγειρος. Εκείνος είχε μία γυναίκα και όταν είδαν τον Ιωσήφ ότι ήταν πάγκαλος, πανέμορφος, νέος, τον βλέπει και εισέρχεται ο έρωτας μέσα στην γυναίκα αυτή. Θέλει να αμαρτήσει με τον Ιωσήφ και έρχεται η χάρις του Θεού, η οποία ακριβώς τον φωτίζει και λέγει πώς να πράξω το πονερόν τούτον ενώπιον του Θεού μου, πώς να πράξω αυτό το οποίο ακριβώς με βλέπει ο Θεός μου. Και του έλεγε ο διάβολος, είσαι δούλος, θα γίνεις αφέντης, είσαι φτωχός, θα γίνεις πλούσιος, είσαι άσημος, θα σε γνωρίζουν όλοι. Και εκείνος απαντούσε, πώς θα πράξω το πονηρόν τούτο ενώπιον του Θεού μου, πώς θα αμαρτήσω να με βλέπει ο Θεός. Όχι, η πονηρά γυναίκα επιτίθεται και πάλι και εκείνος λέγει, εγώ είμαι δούλος, το αφεντικό μου μου έδωσε όλη την εμπιστοσύνη εκτός από εσένα, πώς να πείσω το πονηρόν τούτο ενώπιον του Θεού μου. Και ο διάβολος του λέγει, εάν δεν υποκύψεις, σε περιμένει φυλακή, σε περιμένει ο θάνατος. Και απαντά ο Ιωσήφ, χιλιάδες φορές να αποθάνω και να πάω εις τον πατέρα μου τον επουράνιον, παρά να πάω εις την κόλαση αιώνια. Αυτή είναι η πράξη, να αγαπάς τον Θεό και να συντρίβεσαι ενώπιον του Θεού και να απόσχεις από την αμαρτία. Διότι το να πράξεις την αμαρτία είναι εύκολο, το να μετανοήσεις είναι δύσκολο. Και τούτο είναι μία αγωνία εις τον άνθρωπο έως ότου να έβρει το τέλος και να πει ότι πρέπει να πράξω τούτο ενώπιον του Θεού μου, δηλαδή
να έρθω να ζητήσω συγχώρηση. Και ο Κύριος από ψηλά σου λέγει, παιδί μου, είναι τόσο εύκολη η αμαρτία όσον εύκολο είναι να μετανοήσεις, εάν συντριβείς, εάν καταλάβεις ότι πικραίνεις τον Θεό. Έχουμε μπροστά μας έναν βασιλέα πάμπλουτον, ο οποίος ήταν ηγεμός της Συρίας, ο Νεεμάν. Αυτός, μέσα εις όλα τα οποία είχε τα πλούτη και τη δόξα, ήταν λεπρός, από άνωθεν μέχρι κάτω, μέχρι τους πόδας του. Ήταν λεπρός και έμαθεν ότι ο Ελισσαίος εθεράπευε και έκανε μίαν συνοδεία μεγάλη και ξεκίνησε για να έβρει τον Ελισσαίο και μόλις έφτασε η συνοδεία εις την πόρτα του προφήτου, ο προφήτης απαντά και λέγει, πέστε του να πάει εις τον Ιορδάνη να βαπτιστεί 7 φορές και θα ελευθερωθεί από την ασθένεια. Όταν το άκουσε ο Νεεμάν, λέγει, μα τι είναι αυτά που μου λέγει, δεν με είδε, δεν έβαλε το χέρι του επάνω μου, δεν προσευχήθηκε, πώς με αποπέμπει και εγώ δεν έχω τόσους ποταμούς στην Συρία, δεν έχω τόσους ποταμούς να πάω εκεί να λουστώ και θα με στείλει στον Ιορδάνη. Και εμίσευε, λέγει ο Νεεμάν τον Ελισσαίο, τον έκανε εχθρόν και τότε οι δικοί του άρχισαν να τον παρακαλούν. Μα δεν σου είπε τίποτα, δεν σου είπε να του δώκεις τον πλούτο σου, δεν σου είπε να πάει στην άκρα της γης για να έβρεις νερό να λουστείς, δεν σου είπε τίποτε το κακό, τίποτε το δύσκολο. Είναι εύκολο να πάεις εδώ και να κάνεις αυτό που σου λέγει. Και απεφάσισε και εισήρθεν στον Ιορδάνη και θεραπεύθη. Τούτο ακριβώς είναι το σημείο το οποίο έρχεται και σε εμάς. Βλέπεις έναν άρρωστο. Ο άρρωστος ο οποίος υπάρχει, μαζεύονται δίπλα του η γυναίκα του, τα παιδιά του, οι φίλοι του, οι γνωστοί του, να τον παρηγορήσουν. Όταν όμως τους πεις να έρθει ο ιερεύς δια να του συγχωρήσετε τις αμαρτίες του, απαντούν ούτως βλασφημεί, όπως είπαν σήμερα εις τον Κύριόν μας. Οι εχθροί του οι οποίοι παραμόνευαν, ποιος είναι αυτός ο οποίος συγχωρεί αμαρτίας ημί, εις ο Θεός. Τόσο εύκολο είναι, αδερφέ μου, να έρθεις στον ιερέα, διότι εκείνος όταν σου πει τέκνον αφέοντες οι αμαρτίες σου, την ίδια στιγμή ομιλεί ο Θεός, αφέοντες οι αμαρτίες σου. Την ίδια στιγμή, εάν έχεις πίστη, που συγχωρεί ένας άνθρωπος, όπως είσαι εσύ ο άνθρωπος, είναι εκείνος ο οποίος του έδωκε ο Θεός την χάρη. Και λέγει, ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Εάν προσέλθεις στον πνευματικό και ανοίξεις το στόμα σου και ακούσεις ότι σε συγχώρεσε, την ίδια στιγμή ο Θεός εις τους ουρανούς σβήνει τις αμαρτίες σου δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Αδερφοί μου, έχεις τον άρρωστο. Πρώτα-πρώτα θα ειδείς αυτό που έκανε ο Κύριος. Να προσπαθήσεις να τον βοηθήσεις να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, διότι πολλάκις η αμαρτία φέρει και την ασθένεια στο σώμα. Από τον πολλό μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Από τα πολλά αμαρτίας μας πλειστάκις έρχεται και ο πόνος στο σώμα. Αδερφοί μου, όταν έρθει ο ιερεύς, δεν σημαίνει ότι κρατεί τον θάνατο, υπογράφει την θανατική ποινή. Έρχεται ο ιερεύς για να σώσει μίαν ψυχή δια της χάριτος του Θεού που του έδωκε και του είπε, όσε αν λύσετε επί της γης έστελε λεμένα εν το ουρανό. Και αν δεν πάει στον πνευματικό, δεν εισέρχεσαι στη βασιλεία των ουρανών. Είναι ένα σημείο πολύ μεγάλο, το οποίο είναι δόγμα της Εκκλησίας μας. Αδερφοί μου, δεν θα πάθουμε όπως εκείνον τον ζωγράφον ο οποίος άρχισε να κάνει τη ζωγραφία του επάνω στο χαρτί και άρχισε από τα πόδια προς τα πάνω και δεν τον έφτανε το χαρτί,
Δεν τον έφτανε το πανί πάνω στο οποίο ζωγράφιζε και έμενε η ζωγραφιά χωρίς κεφάλι. Αδερφοί μου, πρώτα είναι η θεραπεία της ψυχής και έπειτα η θεραπεία του σώματος. Αφού εξομολογηθεί ο άρρωστος, αφού ζητήσει το έλεος του Θεού, τότε ας έρθει και ο γιατρός για να το θεραπεύσει. Αδερφοί μου, είπεν εις τον άρρωστον, εις τον παραλυτικόν σήμερον ο Κύριος, τέκνον αφαιώνται οι αμαρτίες σου, και ουδείς το έλαβεν υπόψη. Έπειτα του λέγει, πάρε τον κράβατό σου και πήγαινε στο σπίτι σου, και σηκώθηκε και εδόξαζαν τον Θεό, λέγει, δι' αυτά τα οποία έβλεπαν. Εδόξαζαν τον Θεό. Εσυχορέθησαν οι αμαρτίες και δεν το έλαβε κανείς υπόψη. Εθράπευσε τον παράλυτον και σηκώθηκε και το δοξάζουν τον Θεό, διότι είδαν αυτά τα οποία δεν έβλεπαν άλλοτε. Αδερφοί μου, ζητείς να έβρεις έλεος από τον Θεό, να έχεις συντριβή μέσα στην ψυχή σου ότι αμαρτάνεις, διότι εκείνος ο οποίος πλησιάζει τον ιερέα είναι εκείνος ο οποίος ευρίσκεται τη λύση δια την Βασιλεία των Ουρανών. Και έτσι με τη βοήθεια του Θεού αισθάνεται ο άνθρωπος ότι συγχωρείται, διότι ακούει από τον ιερέα, «Παιδί μου, σε συγχωρεί ο Θεός», και τότε την ίδια στιγμή ο Θεός στους ουρανούς σβήνει την αμαρτία. Όσες μεγάλες και αν είναι, όσες δύσκολες και αν είναι, τε συγχωρεί ο Θεός, διότι έχισε το αίμα του δι' μας. Αδερφοί μου, ας αξιωθούμε με τη χάρη του Θεού να φτάσουμε εις τας Αγίας ημέρας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μέχρι το τέλος, και σας δίδω μία συμβουλή την οποία ήθελα να την προσέξετε ιδιαίτερα. Όταν με τη χάρη του Θεού φτάσουμε την ημέρα της Αναστάσεως, όσοι θα έρθετε στην Θεία Λειτουργία, την μοναδική Θεία Λειτουργία που γίνεται δια την Ανάσταση του Κυρίου μας, εις το τέλος δεν θα φύγετε. Όταν ακούσετε «Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί το σαν οι εχθροί Αυτού», δεν θα γίνετε εχθροί του Θεού και να διασκορπιστείτε. Να μείνετε μέχρι ότου να τελειώσει η Θεία Λειτουργία, να ακούσετε τον κατηχητικό λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, εκείνος ο οποίος είπε τα ωραιότερα λόγια δια την ημέρα της Αναστάσεως. Αδερφοί μου, μη γίνεσθε όπως οι άλλοι οι οποίοι φεύγουν, ανάβουν την λαμπάδα τους και φεύγουν. Πού πηγαίνουν? Η Εκκλησία λειτουργεί και εκείνοι πηγαίνουν να φάνε τη μαγειρίτσα. Αχ, αυτή η μαγειρίτσα! Αχ, αυτή η μαγειρίτσα! Ώσπου θα φτάσει αυτή η μαγειρίτσα? Για έναν πιάτον μαγειρίτσα προδώνουμε τον Θεό. Μα πού ξανακούστηκε αυτό? Πού ξανακούστηκε αυτό μέσα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς? Εμείς που κρατούμε την πίστη την αμόμητον, μείνε παιδί μου μέχρι τέλους. Πού πηγαίνεις? Πηγαίνεις στο φαγητό, και το φαγητό δεν το βρίσκεις και την επόμενη ημέρα. Αλλά τι γίνεται? Δεν γνωρίζει ο κόσμος, δεν ακούει ο κόσμος, δεν συμβουλεύεται ο κόσμος. Θα μας τα πει αυτός, λέγει, τι θα κάνουμε εμείς? Δεν σου τα λέει αυτός, σου τα λέει ο Θεός. Άκουσε και τήρησε αυτά δια να σωθείς. Αν μας αξιώσει ο Θεός μας να φτάσουμε τις ημέρες των Αγίων Παθών, να φτάσουμε την ημέρα της Αναστάσεώς Του, να εορτάσουμε και εμείς την Ανάστασή Του, και να μας αξιώσει σε ουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.